Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε ευχάριστες επισκέψεις, ενδιαφέρουσες επισκέψεις στο σχολείο σας. Μίλησε μας γι' αυτό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τις καλύτερες επισκέψεις. Μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας και καραντίνας, έχουμε επιτέλους το πρώτο meeting των μαθητών των σχολείων του προγράμματος Erasmus Plus που έχουμε τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας. Που λέγεται Let's Magic και έχει να κάνει με την επαυξημένη και την εικονική πραγματικότητα και τη ρομποτική στην τάξη. Και πως όλα αυτά εφαρμόζονται στην διδασκαλία και στην καθημερινότητά μας στο σχολείο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος, φιλοξενούμε μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Εσθονία, την Τουρκία, την Ισπανία και φυσικά τους μαθητές του σχολείου μας. Είμαστε τρελά χαρούμενοι γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κάθε χώρα έχει επιλέξει ένα μάθημα να προσφέρει στους μαθητές. Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε διεθνικές ομάδες, δουλεύουν δηλαδή τα παιδιά από όλες τις χώρες μαζί. Και βέβαια έχει σχεδιαστεί και ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων και επισκέψεων, τόσο εκπαιδευτικών όσο και διασκεδαστικών, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, για να γνωρίσουν την πόλη μας, τον πολιτισμό μας, να δουν κάποια πράγματα για τον τόπο μας. Και να περάσουν βέβαια καλά. Γνωρίζουν τη Σιτία τα παιδιά, γνωρίζουν το σχολείο σας, έχετε επικοινωνία. Θα πάμε αύριο. Αύριο το πρωί θα πάμε στο σχολείο μας, που έχουμε ετοιμάσει τα παιχνίδια της αυλής και με τη βοήθεια του προγράμματος παραγωγής και βοήθεια που φέρει τα παιχνίδια του κόσμου. Και μετά θα πάμε στην Ζήρο, που ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει ετοιμάσει μια θετική βραδιά. Με συγκρότημα βέβαια και το χορευτικό της κυρίας Μίτσας Βεζιράκη μας κάνει τιμή πάνω να δείξει τα παιδιά τους χορούς, τον κύριο Μάνο Χαρτιουλάκη ο οποίος θα παίξει μουσική, όλα αυτά αφιλοκερδώς και με πολύ μεγάλη έτσι, πώς να το πω, διάθεση χαράς και προσφοράς και τους ευχαριστώ όλους. Επιτέλους τα παιδιά ανοίγουν τους ορίζοντές τους μετά από πολύ καιρό. Φαντάζομαι η δίψα είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή. Εσείς πάντα κάνατε πράγματα στο σχολείο σας, αλλά δεν έφτανε αυτό, έτσι. Ναι. Και μπορεί να μεν διαδικτυακά να υπήρχε συνεργασία, αλλά άλλο είναι το διαδικτυακό και άλλο το διαζώσεις. Γιατί υπήρχε συνεργασία μέσα από ειδημινή προγράμματα, από πράγματα που κάναμε, projects τα οποία δουλεύονταν με τα παιδιά διεθνικά, αλλά άλλο τώρα το διαδίκτυο και άλλο το να βρεθούν τα παιδιά διαζώσεις και να παίξουν και να κάνουν και να χαρούν. Τελείως διαφορετικό. Συμμετέχουν, όσον αφορά το σχολείο σας, συμμετέχουν όλες οι τάξεις? Είναι οι πιο μεγάλες τάξεις, πάντα. Εδώ λοιπόν έχουν τους μαθητές πέμπτης τάξης. Όλοι μιλούν για το σχολείο των Αρμένων. δίνετε τη δυνατότητα εξαιρετικών ευκαιριών στα παιδιά σας, γιατί πολλές φορές τα σχολεία των χωριών δεν είναι τόσο δραστήρια, θα έλεγε κανείς. Πολλά προγράμματα γίνονται και τρέχουν και στα σχολεία της πόλης, αλλά και σε σχολεία τα οποία είναι σε χωριά, μπορεί να μην έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα καταφτάσουμε τα έργα, αλλά διάφορα προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, βλέπουμε ας πούμε ότι τρέχουν σε πολλά σχολεία της Σιτίας. Εγώ παρατηρώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας αναβρασμός στα σχολεία της περιοχής, πολύ θετικός αναβρασμός και νομίζω ότι γενικώς οι μαθητές της περιοχής μας είναι τυχεροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλά πράγματα ενδιαφέροντα στα σχολεία τους. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε, κυρίως έτσι και τα πιο μικρά σχολεία, και να το κυνηγάμε λιγάκι. Έτσι. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, ίσα-ίσα. Στο παρελθόν και δικά σας παιδιά βγήκαν από τη Σιτία. Οι γονείς πώς βλέπουν όλη αυτή τη διαδικασία? Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι γονείς ήρθαν μαζί μας. Ειδικά στα πρώτα προγράμματα, τα οποία ήταν κάτι άγνωστο και μεγάλο για τα παιδιά του σχολείου μας, οι γονείς ήρθαν, ακολούθησαν, είδαν τη διαδικασία, είδαν πώς γίνεται όλο αυτό. Και νομίζω ότι μετά τον πρώτο ταξίδι, όλοι οι φόβοι, όλες οι ανασφάλειες πήγανε στην άκρη. Μετά ήταν πολύ εύκολο πια. Όταν έχεις δει και έχεις ζήσει ένα τέτοιο πράγμα, μετά καταλαβαίνεις τη διαδικασία και ξέρεις ότι είναι ασφαλές και μόνο να δώσεις τα παιδιά. Εξάλλου παρακολουθώ ότι οι γονείς και στο δικό σας σχολείο παρακολουθούν από πολύ κοντά τη δραστηριότητά σας και συμμετέχουν ενεργά, έτσι. Είναι. Δεν έχω κανένα παράπονο, ίσα-ίσα. Είναι κοντά στο σχολείο και στηρίζουν τις δράσεις και μαζί μου και εμπιστοσύνη, που είναι πολύ βασικό. Γιατί, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αυτά τα προγράμματα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την
υπάρχουσα πραγματικότητα και πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό για να αφήσει το παιδί να κάνει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Είμαστε. Οικογένεια. Η σχέση μας ακριβώς πλέον μετά από τόσα χρόνια, μετά από 10 χρόνια από το σχολείο, είναι οικογενειακή και πολύ δεμένη. Εμείς με χαρά θα είμαστε και αύριο στο σχολείο σας. Πάρα πολύ λοιπόν. Χαρά μου και εμάς να σας περιμένουμε.